Χαιρετίζουμε καταρχήν όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί από το Σωματεία και τις φορείς του κινήματος, ταξικές δυνάμεις που σπηρώνονται με το ΠΑΜΕ. Εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε για να γίνει υπόθεση όλων των φοιτητών ο αγώνας στο πλάι του εργατικού κινήματος ενάντια στην πολιτική που μας αλώνει εμάς και τα δικαιώματά μας. Για να δυναμώσει αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα, ο συντονισμός δηλαδή, ο κοινός σχηματισμός σωματείων και φοιτητικών συλλόγων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο έδαφος που διαμόρφωσε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει την πολιτική που σαλώνει τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας για να ικανοποιεί τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Οι έξι άξονες που ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσουν την ανώτατη εκπαίδευση είναι αυτοί που γίνονται πράξη όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια έτσι κι αλλιώς και έχουν σαλώσει τα δικαιώματά μας, συνεχίζοντας τη μετατοπή του πανεπιστημίου μας σε επιχείρηση. Παράλληλα, οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας ότι οι αλλαγές που θα κάνουν δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά είναι ζήτημα νομοτροπίας, δίνει από τώρα το στίγμα ότι θα συνεχιστούν η υποχρηματοδότηση, η τεράστια ελλείψη σε προσωπικό, υποδομές, εγκαταστάσεις και όλα τα συναφή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν θα μας βρει μπροστά της. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους μπλοκάρουμε τα σχέδιά της. Δεν θα επιτρέψουμε κανένας φοιτητής να παρατήσει τις σπουδές του λόγω οικονομικής δυσκολίας. Η κυβέρνηση οδηγεί την προσπάθεια χιλιάδων φοιτητών να βρουν σπίτι στην πόλη που περάσαν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα που όλο και λιγότεροι φοιτητές έχουν δικαίωμα στη στέγαση, τα πανεπιστήμια μας γίνονται μεσίτες, η περιουσία του πανεπιστημίου προσφέρεται για ιδιωτική χρήση και όχι για την ενέργεια νέων ιστιών που υπάρχει ανάγκη σήμερα. Δεν ανεχόμαστε να ζούμε σε δωμάτια με μούχλα, χαλασμένους σωλήνες, σπασμένες βρύσες. Διεκδικούμε να αυξηθεί τώρα η κρατική χρηματοδότηση και να ενεργηθούν άμεσα νέες εστίες. Να δοθεί μηνιαίο επίδομα ενοικίου και σύντησης σε όλους τους φοιτητές και τους σπουδαστές που είναι από άλλες πόλεις και έχουν οικονομικά προβλήματα, για τα παιδιά ανέργων και απολυμένων. Να επιγενικιαστούν τώρα ξενοδοχεία για όσους φοιτητές δεν πήραν δωμάτιο στην εστία. Να μην τολμήσουν να διαγράψουν κανένα φοιτητή που έχει συμπληρώσει τα νήσιν 2 έτη σπουδών. Η θεσμοθέτηση ασφυκτικού ορίου ετών φοιτησής, νήσιν 2 δηλαδή, στοχεύει απευθείας στους φοιτητές που αναγκάζουν να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους. Παλεύουμε ώστε η μόρφωση να είναι δικαίωμα για όλους και όχι για λίγους, όπως προωθεί η νέα κυβέρνηση. Με μεταγραφές να γίνονται μόνο για το 15% των φοιτητών που κάνουν αίτηση, με τους εισακτέους να μειώνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Παίρνουμε θέση λοιπόν ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν. Στόχο τους είναι η δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού, οι χαμηλές απαιτήσεις. Διεκδικούμε πτυχία με αξία, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ένα ενιαίο πτυχίο ανακλάδων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπουμε να μετατρέπονται τα ιδρύματά μας σε ολοένα και περισσότερο επιχειρήσεις, τη γνώση σε εμπόρευμα και εμάς σε πελάτες. Με όπλο τους λόγους μας, βάζουμε εμπόδια στην πολιτική αυτονομία των ιδρυμάτων στην εξέβρεση πόρων, στην αξιολόγηση με κριτήριο την αγορά που αποτελούν βάση για τροποποίηση στα προγράμματα σπουδών, σε αντιδραστική βεβαίως κατεύθυνση, υποβάθμιση των γνώσεων που παρέχονται στο πτυχίο, με περικοπές και συγχωνεύσεις μαθημάτων, γενίκευση των διδάκτων στα μεταπτυχιακά, αλλά και είδηση νέων, περισσότερων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα. Αγωνιζόμαστε για επαρκή κρατική χρηματοδότηση με έρευνα και έρευνα με κριτήριο στις δικές μας ανάγκες. Παλεύουμε για να μπλοκάρουμε τους νόμους που η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να υλοποιήσει στη συνέχεια των νομοσχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πανεπιστημιοποίηση. Καταργεί, συμφωνεί με δεκάδες άλλα τμήματα, δημιουργεί κατηγορίες στοιχείων και αποφύτων, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό των φοιτητών που οδηγεί στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων όλων. Μόνο μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες μας ανάγκες. Η θέση κάθε νέου σήμερα, είτε ο φοιτητής είναι ήδη εργαζόμενος, είτε προετοιμάζεται να μπει σύντομα στην αγορά εργασίας, είναι με το ΠΑΜΕ. Γιατί αυτό είναι που στηρίζει τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις μας. Γιατί έχουμε μαζί βρεθεί σε πάρα πολλούς αγώνες, έχουμε δώσει πολλές μάχες και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί το ΠΑΜΕ είναι εκείνο που διεκδίκησε μέτρα για τους εργαζομένους φοιτητές, για τους πρακτικάριους, για όσους δουλεύουν σε ζώνη μόνιμα. Γιατί μόνο έτσι θα έχει και ο δικός μας αγώνας αποτελέσματα. Μόνο μαζί λοιπόν μπορούμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, υπερασπιζόμενοι το άσυλο των φοιτητών και εργαζομένων μέσα στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκει προσχήματα όπως η εγκληματικότητα και η ανομία στα πανεπιστήμια για να δώσει άσυλο στην πραγματικότητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καταστολή. Τα αφεντικά, μέσω των κυβερνήσεών του, παίρνουν τα δικά του μέτρα για να μας χτυπήσουν συνολικά. Από το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το νέο συνδικαλιστικό νόμο, την απελευθέρωση των απολύσεων, το ηλεκτρονικό φακέλωμα από τη Νέα Δημοκρατία, ένα συμπέρασμα βγαίνει. Πως θέλουν να επιβάλλουν συγκίνητο και το αφήσουν σε σχολές και χώρες δουλειάς, να μάθουν οι νέοι εργαζόμενοι από νωρίς τις χαμηλές απαιτήσεις, στο συμβιβασμό,
στην υποταγή με τα λίγα για να δρουν και να μεγιστοποιούν τα κέρδη του ανενόχλητοι οι μεγάλοι μονοπυλιακοί όμιλοι. Δεν θα του το επιτρέψουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να μπλοκάρουμε τα σχέδιά του. Το εργατικό κίνημα, καθώς και το φοιτητικό σαν κομμάτι του, να μπροστάρονται στο ΜΑΣ, το ΠΑΜΕ, θα βάλουν στη σφραγίδα του εξελίξει και θα σχολιάσουν τα σχέδια. Αγώνας λοιπόν ενωτικός, μαζικός, εργατών και φοιτητών για σύγχρονους όρους δουλειάς και σπουδών, για ζωή με δικαιώματα.